Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. Χαίρετε. Ναι. Πέρα. Ναι. Από Ρόδο παίρνω, Βαλάντης λέγουμε. Βαλάντης, γεια σου Βαλάντη. Τι κάνουμε, είστε καλά παιδιά. Καλά, έτσι λέμε. Ρε Ηρακλή, σε ρωτήσω κάτι. Άμα ξέρω. Τι, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Μπορείς να μου πεις και εσύ Διονύση ο Φουρτούνης γιατί δεν φοράει σε αυτή την εθνική? Κατά την άποψή μου χωράει. Το είπε ο Πογέτο ότι δεν χωράει στο στυλ. Ξέρεις τι μπορώ να σου πω στο στυλ. Γιατί λέει ότι δεν θα παίξει πέρα σύστημα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή μέσα στα μπάτσα αλλάξει το σύστημα. Ή ναι. Ο Φορτούνης τα δύο τελευταία χρόνια πώς έπαιζε. Κλασικό δεκάρι. Κοίτα, για μένα οι ποιοτικοί παίκτες χωράνε στις ομάδες. Τώρα ο Φορτούνης έχει ποιότητα. Τώρα τι να σου πω. Και στο 4-3-3 που το χρησιμοποίησε και ο Ολυμπιακός. Από τα άκρα ξεκινούσε και πήγαινε προς το κέντρο. Διονύση, Ηρακλή, είμαι εθνική. Πάρα πολύ αγαπάω την εθνική. Αλλά δεν θέλω να με κλείσετε αυτό που θα πω. Σας παρακαλώ, δεν θα βρίσω. Για να ξεκινάς έτσι. Δεν θα βρίσω. Για πες το και βλέπουμε. Εύχομαι να βγει ο Φορτούνης, να παραιτηθεί από την εθνική, να μην ξαναπαίξει την εθνική. Αυτό που κάνουν στο Φορτούνη είναι ντροπή. Δεν αξίζει ο Φορτούνης αυτή την τιμωρία. Δεν είναι θέμα τιμωρίας. Δεν είπε τιμωρεί κάποιος. Είπε ο Πογέτο ότι δεν ταιριάζει στο στυλ μας και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, έτσι δεν είπε. Ότι μίλησε μαζί του και ότι γι' αυτό δεν τον πήρα. Δεν είναι θέμα τιμωρίας. Ένα τελευταίο γιατί είμαι εκνευρισμένος πάρα πολύ για το Φορτούνη. Τόσο πολύ είσαι εκνευρισμένος για την εθνική. Για το Φορτούνη, ναι. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Εύχομαι να μην πάρουμε ούτε βαθμό. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Βασιλάκη, το Γάλλιο ηρέμησε λίγο με τα μηνύματα που στέλνεις. Για πάμε.